Το νομοσχέδιο δεν είναι κύρωση, γιατί δεν αφορά διεθνή συνθήκη. Είναι μια συμφωνία σε εθνικό επίπεδο, συνεπώς είναι νομοσχέδιο. Καταψηφίζουμε την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, γιατί πρώτον είχαμε καταψηφίσει τη σύμβαση παραχώρησης και μάλιστα την είχαμε καταγγείλει ως μέγα πολιτικο-οικοκοινωνικό σκάνδαλο της κυβέρνησης τότε του ΠΑΣΟΚ και έχει επιλεκτική μνήμη ο εισηγητής του Κινάλ, γιατί η τότε συμφωνία με τη γερμανική κοινοπραξία Hochtief πραγματικά είχε προκαλέσει ακόμα και μέσα από τη διαδικασία ψήφισης εκατοντάδες σελίδες που τις είχαν φέρει τελευταία στιγμή. Βεβαίως η Hochtief μεταπόλησε το μερίδιό της στη συνέχεια σε καναδέζικη εταιρεία. Τότε το καλοκαίρι Αύγουστος 1995, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συνέχιζε η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να προσκομίζει και νέα έγγραφα, όπως οι τροπολογίες που φέρνει τελευταία στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάρει από το δάσκαλο. Τα λέω για να τα θυμίζω, γιατί δεν είναι μόνο η διαδικασία, αλλά είναι και συμφωνία και υλοποίηση της ευρωκοινοτικής οδηγίας απελευθέρωσης των υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της κοινότητας, που συμφωνείται και υλοποιείται, γι' αυτό συνεχίζεται και με άλλες κυβερνήσεις. Συνεχίστηκε λοιπόν η πολιτική της μορφής ιδιωτικοποίησης και αργότερα με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, που εκτός από τη φορολογία λαϊκών εισοδημάτων προγραμμάτισε και ιδιωτικοποίησης μαμούθ κρατικής περιουσίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά και στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίσατε όλοι, και είναι υποκρισία να διαμαρτυρώσαστε τώρα, αφού ρητά και καθαρά αναφερότανε στις ιδιωτικοποιήσεις λέγοντας κατά λέξη: η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, και το ψηφίσατε όλοι, και τώρα με ζήλο θα έλεγα και ταχύτητα, μετά από τις παρατηρήσεις του κουαρτέτο για καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις, προχωράει. Μάλιστα, η κύρωση της σύμβασης παράτασης της παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα για άλλα 20 χρόνια εντάσσεται στο στόχο και το πρόγραμμα που έχει το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία πώλησης του 30% του αεροδρομίου. Και εδώ σιωπάτε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεύτερον, είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στο λεκανοπέδιο και σε ακτίνα 200 χιλιόμετρων, μαζί με τα άλλα 14 πιο στρατηγικά και κερδοφόρα αεροδρόμια της χώρας, που τα εκμεταλλεύεται το μονοπόλιο της Fraport. Ουσιαστικά, όλοι σας, σημερινοί και προηγούμενες κυβερνήσεις, εχωρίσατε την αεροπορική αγορά στους ιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ελέγχουν ποιος και πότε πετάει, τι τιμές διαμορφώνονται, και να ελέγχει στην κυριολεξία την αεροπορική αγορά στη χώρα. Και συμφωνείτε κι εσείς που καταψηφίζετε. Τρίτον, η ιδιωτικοποίηση συνεχίζει να μην εξασφαλίζει τους εργαζόμενους, όπως και η αρχική επί ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν σας απασχολεί, ούτε αναφερόσαστε στους εργαζόμενους. Και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχει αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
Παραδείγματος χάρη, τα ίδια τα στοιχεία, τα επίσημα, λένε ότι 10% πάνω σε σχέση με το 2017 και 75% πάνω σε σχέση με το 2014. Και αύξηση βέβαια στα κέρδη των εταιριών του κλάδου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξής σας την αυξημένη εντατικοποίηση, εξαντλητικές βάρδιες, ευέλικτα ωράρια και μισθούς πείνας. Βιώνουν δηλαδή μαζί με τα ρεκόρ στους αριθμούς των πτήσεων και των επιβατών να απογειώνονται τα ωράρια, η εντατικοποίηση και η καταπώνησή τους. Και αυτή είναι η αλήθεια και για αυτούς δεν έχετε λέξη να πείτε. Τέταρτον, ο καθορισμός των εισιτηρίων από τον ιδιώτη επηρεάζει και την τουριστική βιομηχανία. Η ουσία όμως είναι ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι από τα ακριβότερα του κόσμου. Βέβαια, η τουριστική κίνηση δεν πλήττεται από τα ακριβότερα εισιτήρια. Γιατί το τουριστικό προϊόν διαμορφώνεται μέσα από συνολικά πακέτα. Θίγονται όμως τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας που εξαναγκάζονται να πληρώνουν πανάκριβα εισιτήρια και να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση τελικά. Και κυρίως η τουριστική σας ανάπτυξη είναι ακριβή για το λαό αλλά κερδοφόρα για τις μεγαλοεταιρείες. Πέμπτον, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου και το διαβάζω σχεδόν αυτολεξής, η παρούσα σύμβαση περιέχει την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών αναφορικά με την παράταση της συμβατικής περίοδου και υπερισχύει κάθε προγενέστερη συμφωνίας μεταξύ αυτών. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι ήδη η απαράδεκτη σύμβαση χειροτερεύει ακόμα πιο πολύ φτάνοντας στο σημείο να τροποποιείται το άρθρο 5 παράγραφος 1 της σύμβασης όπως αναφέρεται και στο παράρτημα. Δηλαδή ότι η παρούσα σύμβαση θα υπερισχύει παντός ελληνικού νόμου γενικής ή ειδικής φύσεως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις πολεμικών σειράξεων υπερισχύει το συμφέρον του κέρδους του επιχειρηματία, το κατοχυρώνεται και υπονομεύεται, ουσιαστικά δεν ισχύει στις δύσκολες καταστάσεις το συμφέρον της χώρας και του λαού. Έτσι είναι. Προστατεύεται το ξένο κεφάλαιο προκλητικά με αποικιοκρατικά άρθρα του Συντάγματος και αντίστοιχων νόμων που σαν αντιπολίτευση καταγγέλλεται ως αποικιοκρατικού χαρακτήρα. Τώρα αυτά εσείς τα ενισχύετε. Τέλος, δεν μπορώ να μην επισημάνω τη συνέπεια που έχετε οι κυβερνήσεις μεταξύ σας που εναλλάσσεστε στη συνέχιση της αντιλαϊκής και βάρβαρης πολιτικής. Εκεί που τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος, σε βάρος πάντα των λαϊκών στρωμάτων και αυτό φαίνεται και στην απελευθέρωση των αερομεταφορών, αλλά και στην παρούσα συμφωνία. Κατά τα άλλα, μπορείτε να τσακώνεστε για το ύψος του τμήματος και όχι για την ουσία ότι οι αερομεταφορές είναι στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των λαϊκών συμφερόντων. Και να αποσιωπάτε τη χειροτέρευση των όρων και την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Όπως καταλαβαίνετε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.